Πιστέψαμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, κρύψαμε την προσβολή μας από τον ιό και οδηγηθήκαμε στον τάφο αντί να ομολογήσουμε το λάθος μας και να σαλπίσουμε το ορθό. Δεν είναι ταπεινωτικό να παραδεχθείς ότι ως άνθρωπος και εσύ πάσχεις, αλλά ζωνικό είναι να το κρύψεις μόνο και μόνο για να μην διαψευστεί δημόσια ο εγωισμός σου. Όταν επικρέμεται θάνατος, τότε καλά υπόθηκε, μαγκές δεν επιτρέπονται, οι ευλαβείς εγωισμοί σκοτώνουν. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε άρθρο του «Επευκαιρία των εισοδίων» της Θεοτόκου ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Σε μια εποχή που καλπάζει ο κορονοϊός στη χώρα και μεταξύ των άλλων ακόμα και οι ιεράρχες δίνουν μάχη στα νοσοκομεία, ο Μητροπολίτης έστειλε το δικό του μήνυμα, όπως άλλωστε έκανε όλο αυτό το διάστημα. Είναι χαρακτηριστική η παρένεσή του στο άρθρο «Όλοι μας να εισέλθουμε κάποτε στο ναό του Θεού». Αυτό επανέλαβε στο κήρυγμά του αμέσως μετά την ακολουθία για τον εορτασμό των εισοδίων της Θεοτόκου. Να μπούμε κι εμείς στο ναό του Θεού. Όχι να εισερχόμαστε στα κτίσματα των εκκλησιών ή να μην μπορούμε να εισέλθουμε όπως αυτή την περίοδο. Αλλά εννοώ να μπαίνουμε στο σχέδιο του Θεού, στη σκέψη του Θεού, στη βούληση του Θεού και στην οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Γιατί πολύ απέχουμε όλοι μας από μια τέτοια είσοδο. Μπορεί σωματικά να είμαστε στο ναό όταν είμαστε, αλλά πολλές φορές η ψυχή μας και η ζωή μας είναι έξω από ό,τι θέλει ο Θεός και από ό,τι διδάσκει η Εκκλησία. Και αποφασίζει μόνος του ο καθένας μας από εγωισμό ό,τι νομίζει, ό,τι θέλει, ό,τι κρίνει και ό,τι επιθυμεί. Μια τέτοια στάση είναι τελείως λαθεμένη για την ορθόδοξη πίστη μας και μακάρι η Παναγία μας να μας αξιώσει σήμερα κάτω από το βαρύ αυτό φάσμα της δυσκολίας που βιώνουμε ως λαός, ως έθνος, ως Εκκλησία, όπως και όλος ο κόσμος, να καταλάβουμε ότι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία και στη λύτρωση από κάθε κακό είναι να εισέλθουμε κάποτε, όπως η μικρή Μαριά μου, μέσα στο ναό του Θεού. Σε άλλο σημείο του άρθρου του, ο Μητροπολίτης επισημαίνει πως πιστέψαμε ότι συγκυβερνούμε το κράτος μας, οι θρησκευόμενοι χριστιανοί, ακόμα και πολλοί κληρικοί μας, όπως αποδείχθηκε ότι πολύ καλύτερα το κυβερνούν οι πολιτικοί, επειδή εμείς δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τελικά ούτε το ποιμνιό μας. Η ευσεβιστική αλαφροσύνη μετέτρεψε τα λογικά πρόβατα σε απρόβλεπτα ερήφια που θέλησαν να υποκαταστήσουν τους ποιμένες. Ενώ ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει να υπακούμε ακόμα και στην κοσμική εξουσία, πολλοί χριστιανοί μας κίνησαν επανάσταση ενάντια στην Εκκλησία τους, που δεν ξέρω αν φέρει ανάσταση, πάντως μέχρι τώρα σπέρνει θανάτους, αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Περαιτέρω κάνει λόγο για διχασμό των χριστιανών που διακρίθηκαν σε ευσεβείς. Τάχα όσοι ανεύθυνα διαφορούσαν για τον ιό και πίστευαν αφελώς ότι είναι άτρωτοι και σε ασεβείς, συνήθως έτσι λέμε τους επισκόπους και όσους συγκατανεύσαμε στα μέτρα και καλέσαμε σε υπακοή στην Εκκλησία και σε τάξη, και όσοι βιάστηκαν να πατάξουν τους ποιμένες, κυδεύουν σήμερα τα πρόβατα αλότριας ποίμνης. Δεν κατάλαβαν πως όταν διακυδεύεται η υγεία και η ζωή, τότε ακόμα και ο θερμότερος πιστός γίνεται εχθρός μας. Τέλος, ο κύριος Άνθιμος καλεί τους τάχα ευσεβείς που δεν πίστεψαν ότι υπάρχει κορονοϊός, λες και μπορεί να πέσει τρίχα από τα μαλλιά τους αν δεν το θέλει ο Θεός, να σοβαρευτούν, και όσους κρυμμένοι τώρα στα λαγούμια τους ετοιμάζονται να δικαιολογήσουν τα εγκληματικά τους κηρύγματα που άρδευαν αλαφροσύνη από την αιωσφορική τους έπαρση που τελικά σκότωσε τους συνανθρώπους τους να ηρεμήσουν.